Λίγο τι είπαμε με την Ευελίνα Χριστάνα, γιατί βγήκαμε για το ποτάκι μας σε ένα μπαρ, τα είπαμε και μας αποκάλυψε πάρα πολλά. Πολλά. Τι έχει να γίνει μετά? Χαρή μου ένα λίγο μπαίνω στο πνεύμα. Συνεχίζω έτσι να τρώω, μπαίνω μόνο στο πνεύμα το Χριστουγέννων να μπεις. Δεν πρέπει να γελάσω, δεν πρέπει να γελάσω. Μα τι ωραία κοπέλα, στην υγειά σου. Cheers. Ευελίνα μου, ποιο ήταν το πιο άκυρο καμάκι που σε έκαναν ποτέ? Ποια άκυρη ατάκα που σου είπαν? Πώς είναι ο καιρός εκεί πάνω? Το θεωρείς άδικο που δεν είσαι νικητρία του GNTM? Αλήθεια τώρα, μετά από τόσα χρόνια, 3-4 χρόνια. Μετά από 4 χρόνια νομίζω ξεπεράσα το πλέον, ενώ προχώρησα, πια παρακάτω. Έκλαψες τότε? Επίσης σπίτι σου είπες μου ωρίκα για... Ενέκλαψα, επειδή εγώ ήξερα το ότι θα βγω. Καταλάβα το. Αλλά στεναχωρήθηκα για τους δικούς μου, επειδή πραγματικά πιστεύκαν ότι ήταν να το πιάσω ασπέν. Την ώρα που έγινε ο τελικός και ανακοινώθηκε το όνομα. Και γύρισα ρίδα τη μάμα μου την ώρα. Στεναχωρήθηκε. Τσάμε. Μόνο Τζίνο. Τι κάνεις αυτή την περίοδο? Προσπαθώ να προλάβω τα πάντα. Αν ήσουν η μόνη σε μια κριτική επιτροπή στα Miss World και ήταν υποψήφιες η Βίκη Καγιά, η Ηλιάνα Παπαγεωργίου και η Κωνσταντίνα Ευρυπίδου, και θα βράβευες ως την ομορφότερη γυναίκα του κόσμου? Κοίτα, θέμα γούστου. Καθαρά γούστου. Ναι. Την Ηλιάνα. Θεωρείς ότι η Καγιά εμπάζον? Όχι, θεωρώ την Καγιά ωραία γυναίκα. Απλά επειδή η Ηλιάνα είναι πιο κοντά στην ηλικία μου, μπορώ να... Η Κωνσταντίνα, πού έχαθηκε? Σταμάτα, έβαλες με αυκαλί έξω. Πιστεύεις ότι είσαι καλύτερη από την Εύελη Καζαντζόγλου? Καλύτερη σε ποιο κομμάτι? Γενικά. Σε ποιο κομμάτι? Ποιο είναι το πιο ακριβό δώρο που σου έχουν κάνει? Δεν μου έχουν κάνει πολύ ακριβά δώρα. Ναι, καλά. Ποιο είναι το τελευταίο άτομο που έκανες unfollow? Ειλικρινά. Εμένα, λαλή, τώρα. Κόρη καθόλου μου συμβολή. Ο Ευγένιος. Ωπα, ρε, παιδιά. Σοβαρός την κατάσταση. Κοίτα, δεν κάνω unfollow. Γι' αυτό είναι το τελευταίο άτομο που έκανα. Έχεις καθίσει ποτέ άραγε με την Ιωάννα Σαρή? Θα σου πω μετά για τον Ευγένιο. Έχεις καθίσει ποτέ με την Ιωάννα Σαρή και το σαμπάνι έτσι να σας τραγουδίσει ο σαμπάνις κανένα τραγουδάκι για μένα αν είσαι γεννημένη κτλ? Όχι, να σας τραγουδίσει δεν έτυχε. Κάτσαμε να φάμε, να πιω έναν καφέ. Τι σου αρέσει πάνω στο σαμπάνι? Εμένα τι μου αρέσει το σαμπάνι? Που τον γνώρισε σαν φίλη. Ότι είναι πολύ γλυκός άνθρωπος. Πόσο μηνών είναι η Ιωάννα Σαρή, άραγε? Δεν είναι. Δεν είναι, α? Δεν είναι. Από το 1 μέχρι το 10, πόσο καλός εραστής πιστεύεις ότι μπορεί να είμαι? Εσύ? Ναι. Αυτά. Πώς νιώθεις που η Μέγκη Τρίο περπάτησε στην εβδομάδα μόδα στο Παρίσι? Όντως. Ανέβαζε story. Μπράβο. Δεν το ήξερες, α? Δεν παρακολουθείς την καριέρα της? Όχι. Με ποιους από τους υποψήφιους για την Προεδρία, τον κύριο Ναβέροφ, τον κύριο Χριστοντουλίδη και τον κύριο Μαυρογιάννη, θα έβγαινες, ξέρω εγώ, ένα ραντεβού? Αντιλαμβάνεσαι ότι μπορούσα να είμαι κόρη τους, ας πούμε. Ναι, δεν είπα ερωτικό, άντε να γνωριστείτε. Και με τους τρεις. Να τους γνωρίσεις και τους τρεις. Να τους γνωρίσω και τους τρεις. Μάλιστα. Είναι αλήθεια ότι ξύπνησες ένα πρωί και είπες θέλω να παντρευτώ, σου είπαν όχι και χώρισες με τον Ευγένιο? Ξανά. Ότι ένα πρωί ξύπνησες και είπες του Ευγένιου θέλω να χωρίσουμε? Ξυπνάς ένα πρωί και λες το άντρα σου, του συντρόφου σου. Του συντρόφου σου που μένετε μαζί 4 χρόνια. Θέλω να χωρίσω. Έτσι είναι. Είπες σου. Τι, να χωρίσουμε? Ήταν από κοινού. Απόφαση. Απόφαση. Έκαμε στο unfollow ή blog? Unfollow, blog. Οτσάμι. Καλή ψυχή.
Πολλά καλή. Μελίνα μου, σε ευχαριστώ πολύ. Εγώ. Ήσουν ηλεκτρονιστάτη. Στην ηλιά σου. Τι πίνεις όταν βγαίνεις έξω? Τζιν. Ή κρασί. Στην ηλιά σου.